Οι Ρώσοι θα αναγεννήσουν τον σοβιετικό υπερ-υπερηχητικό πύραυλο KH-90. Θα φτάνει το Παρίσι από την Μόσχα. Η ιδέα του πυράβλου KH-90 λοιπόν, ενός υπερ-υπερηχητικού όπλου με εμβέλεια πυρός 3.000 χιλιόμετρων, γεννήθηκε την δεκαετία του 1980 στην Σοβιετική Ένωση. Ο πύραυλος σκοπεύονταν να αντικαταστήσει τον πυρηνικό πύραυλο KH-55, ωστόσο το πρόγραμμά του ακυρώθηκε προώρα. Θα τελειώσουν όμως οι Ρώσοι αυτό που ξεκίνησαν οι Σοβιετικοί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά όπλα της Ρωσίας σήμερα είναι οι υπερ-υπερηχητικοί πύραυλοι, οι οποίοι τελειοποιήθηκαν πρόσφατα, ωστόσο βασίζονται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε κατά την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα από τα προγράμματα που ανέπτυξαν οι Σοβιετικοί κατά τη διάρκεια του 1980 ήταν ο υπερ-υπερηχητικός πύραυλος KH-90. Η ιστορία του πυράβλου KH-90 πιστεύεται ότι ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εντός φυσικά της Σοβιετικής Ένωσης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ονομασία B-239 και αναμένονταν να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του υποηχητικού πυράβλου κρούζ KH-55. Το όραμα των σχεδιαστών του ήταν να γίνει ο πύραυλος KH-90 ικανός να ταξιδεύει με ταχύτητα μεταξύ 4,5 και 6 μαχ, διεισδύοντας όλα τα συστήματα εράμινας. Το αναμενόμενο επιχειρησιακό βεληνικές του θα έφτανε τα 3.000 χιλιόμετρα. Το αεροσκάφος που θα μετέφερε τον πύραυλο KH-90 προγραμματίζονταν να ήταν το σοβιετικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-160, το οποίο χρησιμοποιείται έως και σήμερα από την Μόσχα σε εξυγχρονισμένες εκδόσεις. Αν και το αεροσκάφος θα μπορούσε να εξοπλιστεί με μόνο 2 πυράβλους μέγιστα, ο κάθε πύραυλος θα διέθετε 2 εκρητικές κεφαλές, χαρακτηριστικό που θα του πρόσδιδε την δυνατότητα να εμπλέκεται με πολλαπλούς στόχους. Το μήκος του KH-90 θα ήταν 11 μέτρα, ενώ το άνοιγμα των φτερών του θα έφτανε τα 7 μέτρα. Το βάρος του ήταν προγραμματισμένο να είναι 15 τόνους. Ο πύραυλος θα έπρεπε να εκτοξεύεται σε υψόμετρο τουλάχιστον 7 χιλιόμετρων. Όλα πήγαιναν βάση σχεδίου μέχρι που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1991 και το 1992 το πρόγραμμα ακυρώθηκε επίσημα για προφανείς λόγους. Υπάρχουν όμως ενδείξεις πως το Κρεμλίνο θέλει να συνεχίσει το πρόγραμμα και να κάνει τον πύραυλο KH-90 ένα πλήρως λειτουργικό οπλικό σύστημα για τα βομβαρδιστικά του. Αν το κάνει πράξη, ίσως ο KH-90 γίνει μία μέρα ο ισχυρότερος υπερ-υπερηχητικός πύραυλος όλου του κόσμου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.